Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Από το μεσημέρι της Παρασκευής, χθες δηλαδή, ένα αποτρόπαιο και θλιβερό γεγονός θα μας κάνει στη σημερινή εκπομπή να αφήσουμε για λίγο, εκτός επικαιρότητας, την επιδημία του κορονοϊού. Θα το κουβεντιάσουμε βέβαια το θέμα αργότερα, γιατί είναι κοντά μας η κυρία Νεμοδουράη Βαρβάρα. Καλησπέρα κυρία Νεμοδουράη, γιατρός μας. Θα ξεκινήσω όμως την σημερινή εκπομπή με τη δολοφονία του Καραϊβάζ, που συγκλονίζει στην κοινή γνώμη. Ξέρετε γιατί τη συγκλονίζει, όχι γιατί απλά ήταν ένα πρόσωπο πολύ οικείο, πολύ γνωστό σε όλους, καθώς κάθε μέρα έμπαινε στο σπίτι μας το μεσημέρι, μέσα από την εκπομπή της Ζήνας της Κουτσελίνη, αλλά είναι και μια δολοφονία πολύ σκοτεινή, που ίσως κρύβει πολλά. Έχω δουλέψει με τον Γιώργο του Καραϊβάζ στον Αντένα πριν μερικά χρόνια. Τον ξέρω. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές μαζί. Ήταν αυτή η στόφα του δημοσιογράφου, του αστυνομικού ρεπόρτερ, που θέλει να βγάζει ό,τι μαθαίνει, όσο επικίνδυνο και αν ήταν αυτό. Ήταν ένας μαχητής αστυνομικός ρεπόρτερ που έκανε, κατά την άποψή μου, δύο λάθη. Το πρώτο λάθος ήταν ότι ήξερε πολλά που δεν έπρεπε να ξέρει. Το δεύτερο λάθος ήταν ότι πέρασε την κόκκινη γραμμή. Μια αόρατη κόκκινη γραμμή που υπάρχει για τη δημοσιογραφία. Σας το λέει αυτό ένας άνθρωπος, ένας μαχητικός ρεπόρτερ περίπου 50 χρόνια, που έχει πάει σε 30 πολέμους, έχει κάνει αποκαλύψεις μεγάλες κλπ. Πάντοτε, και γι' αυτό αυτή τη στιγμή μπορώ και σας μιλάω και υπάρχω, πάντοτε είχα το νου μου να μην περάσω την κόκκινη γραμμή. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που αν την περάσεις σαν δημοσιογράφος, κινδυνεύει η ζωή σου. Π.χ. δεν αποκαλύπτεις ένα έγκλημα γνωρίζοντας τον δολοφόνο που μπορεί να είναι ένας αρχινωνός της νύχτας, γιατί αυτό είναι θέμα της αστυνομίας και δεν είναι δικό σου θέμα. Δίνεις στοιχεία, αλλά δεν δείχνεις, δεν αποκαλύπτεις όταν κινδυνεύει η ζωή σου. Επίσης, στη Βηρυτό θυμάμαι, είχα πάει σαν απεσταλμένος από τα νέα, είμαι στο ξενοδοχείο, ξέσπασε μια μάχη, μια οδομαχία μεταξύ των Παλαιστινιακών ομάδων και των Λιβανέζων στο ξενοδοχείο μπροστά. Δεν έπρεπε να κατεβώ εκείνη τη στιγμή κάτω να τους φωτογραφήσω, να βγάλω φωτογραφία, να τραβήξω βίντεο. Κατεβήκαν δύο δημοσιογράφοι του Τσεντεφ, φίλοι μου, ο πελατές, και σκοτωθήκαν μετά από 5 λεπτά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά ήταν τα δύο λάθη που έκανε ο φίλος, ο Γιώργος ο Καραϊβάζ. Ήξερε πολλά. Είχε ένα blog στο οποίο πολλές φορές εμφάνιζε υποθέσεις σκοτεινές, υποθέσεις του υποκόσμου. Και πέρασε την κόκκινη γραμμή. Τώρα, η δήλωση, η πίεση, η αναγγελία από την πλευρά του Μητσοτάκη στον κύριο Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τους ενόχους, δείχνει και την επιθυμία και την σοβαρή δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή στην αστυνομία για να βρεθούν αυτοί οι ένοχοι. Μιλάμε για επαγγελματίες, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, η εμπειρία μου μου λέει ότι μιλάμε για δύο τύπους οι οποίοι εκτέλεσαν συμβόλαιο κανονικά. Και το κάνουν με τέτοιο υπέροχο τρόπο που να είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν. Γιατί το λέω αυτό. Καταρχήν είχαν καταγράψει που υπάρχουν κάμερες στον δρόμο που θα φτάνανε, που θα περνάγανε για να φτάνουν στο σημείο του εγκλήματος και προσπαθήσαν αυτές τις κάμερες να τις αποφύγουν κουκουλωμένοι για να μην τους βρει κανείς. Είχαν θολώσει τον αριθμό της Βέσπας, μιας μηχανής μικρού κυβισμού, επίτηδες, να μην έχουν μια μηχανή μεγάλου κυβισμού και προκαλέσουν προσοχή. Παρακολουθούσαν τον Καραϊβάζ και εδώ πέρα μου κάνει εντύπωση πως ένας έμπειρος αστυνομικός συντάκτης που έχει ασχοληθεί με υποθέσεις του υποκόσμου δεν τους πήρε χαμπάρι. Τον παρακολουθούσαν και ξέρανε μια λεπτομέρεια που πρέπει να ήταν μετά από παρακολούθηση ημερών. Δεν θα κατέβαζε το αυτοκίνητό του στο υπόγειο γκαράζ εκείνη την ημέρα, ο Καραϊβάζ. Θα το πάρκαρε έξω από το σπίτι του, γιατί στο υπόγειο γκαράζ κατέβαζε πλέον ο γιος του το νέο αυτοκίνητο που του είχε πάρει ο πατέρας του. Και βέβαια του ρίχνουν σφαίρες πισόπλατα, πίσω από την πλάτη, στο μέρος της καρδιάς. Σημαδεύουν δηλαδή την καρδιά από την πίσω πλευρά του. Και όταν πέφτει κάτω ο Καραϊβάζ, ο οποίος πιστεύω ότι δεν πήρε χαμπάρι τι έγινε. Ήταν ακαριέα δηλαδή. Υπήρξε ακαριέα ο θάνατος.
Κατεβαίνει αυτός από το μηχανάκι, τον πυροβολεί δύο φορές, ένα ψυχρό στο κεφάλι για να είναι σίγουροι ότι ο Καραβάς σκοτώθηκε. Του κλείσαν οριστικά το στόμα και φεύγουν. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Πάνο τον Σόμπολο. Για μένα είναι τον πατριάρχη του αστυνομικού ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πρώην πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών. Ο Πάνος ένας από τους πιο έμπειρους αστυνομικούς συντάκτες που έχουμε. Γεια σου Πάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ο δημοσιογραφικός κόσμος, τι να πούμε, θρηνεί την απώλεια του Γιώργου Καραϊβάζ. Είναι συγκλονισμένη η δημοσιογραφική οικογένεια, αλλά και από ό,τι διαπιστώνεις και εσύ και εγώ, όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε, ταρακουνήθηκε με αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Πάνω, άκουσα δηλαδή, να σου πω σε παρακαλώ πάρα πολύ κάτι. Βέβαια, όλα αυτά που λες είναι έτσι. Μου έκανε εντύπωση εχθές, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Καραϊβάζ, είπες κάπου σε κάποια εκπομπή, σε κάποια, δεν ξέρω σε πού, ότι είμαι βέβαιος ότι θα συλληφθούν οι δράστες. Πού στηρίζεις αυτή την βεβαιότητα? Κοίταξε Κώστα μου, αυτού του είδους τα εγκλήματα, οι ανθρωποκτονίες, δεν είναι εύκολο να εξιχνιαστούν. Εδώ δεν ξέρω από την αρχή εγώ, καταρχάς απέκλεισα από την πρώτη στιγμή το ότι έχω, από αυτά τα λίγα που έβλεπα, ότι έχουμε να κάνουμε με τρομοκρατική αυτό ενέργεια. Αυτό δεν ήταν. Γιατί πήγε και εκεί. Δεν είναι, γιατί το παράτησαν και οι αστυνομικοί, από ό,τι γνωρίζεις. Δεν ασχολείται η αντιτρομοκρατική με αυτό το θέμα και ασχολείται το τμήμα εγκλήματος ασφάλειας. Πιστεύεις ότι ήταν ένα Πιστεύεις ότι ήταν ένα συμβόλαιο που εκτελέστηκε θανάτου, ένα συμβόλαιο θανάτου εκτελέστηκε? Ακριβώς. Είναι συμβόλαιο θανάτου που εκτελέστηκε. Κάποιοι έδωσαν εντολή σε αυτά τα δύο άτομα να προχωρήσουν στην εκτέλεση του σχεδίου και στην δολοφονία του συναδέλφου μας. Είναι βέβαιο ότι είχε γίνει προεργασία. Δεν πήγαν κατευθείαν τώρα, περίμεναν έξω από το σπίτι τον Γιώργο και την ώρα που έφτασε τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Πιστεύω ότι θα είχαν κι άλλο μέλος της παρέας έξω από το σταθμό, τον τηλεοπτικό σταθμό, από που έφυγε το στούντιο, που έφυγε ο Γιώργος για το σπίτι του, και τους ενημέρωσε ότι έρχεται προς τα κάτω. Και φυσικά το μηχανάκι κάπου το παράτησαν και θα βρεθεί, εκτός και αν το πέταξαν στη θάλασσα κάπου, οπότε δεν πρόκειται να βρεθεί. Τώρα, οι δράστες, είπα ότι αργά ή γρήγορα θα συλληφθούν και θα συλληφθούν. Γιατί τώρα πλέον η αστυνομία, Κώστα μου, δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα. Έχει πολλά μέσα στη διάθεσή της. Έχει τις κάμερες που πολύ καλά γνωρίζει, σε κάθε γωνιά, σε κάθε σημείο υπάρχει και μια κάμερα. Δεύτερον, έχει την εγκληματολογική υπηρεσία που δουλεύει πάρα πολύ καλά. Το επιστημονικό επιτελείο της εγκληματολογικής υπηρεσίας είναι πολύ προχωρημένο και θα αξιολογήσει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, το θέμα του υπολογιστή του, το θέμα του κινητού τηλεφώνου του, η υπηρεσία που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Θα τα ανοίξουν, θα τα ερευνήσουν. Επίσης θα ερευνήσει το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας, θα ερευνήσει και τα ρεπορτάζ που έχει δημοσιεύσει στο site Μπλόκο που είχε ο Γιώργος και φυσικά στην εκπομπή, τι έχει πει στην εκπομπή για κυκλώματα της νύχτας, στην εκπομπή του Star, Αλήθειες με τη Ζήνα,
που δούλευε ο Γιώργος τα 4 τελευταία χρόνια. Άρα μιλάμε όλα για μια δολοφονία. Μαζέψουν. Μια δολοφονία στα πλαίσια ενός πολέμου του υποκόσμου, όπου βρέθηκε ο Γιώργος χωρίς να το θέλει προφανώς. Έχουμε φυσικούς αυτούργους και έχουμε και ηθικούς αυτούργους. Οι ηθικοί αυτούργοι είναι αυτοί τώρα που κάνουν το κουμάντο και προχωρούν, θα βγάλουμε τον τάδε από τη μέση, θα βγάλουμε εκείνον γιατί είναι ενοχλητικός. Δεν αποκλείεται, το είπα και πάλι, ο Γιώργος να έκανε κάποιο ρεπορτάζ αποκαλυπτικό και να έβγαλε στοιχεία που να έθιξε τη μία φατρία των παρανόμων. Ή εκμεταλλεύτηκε μια πληροφορία που είχε και την έβγαλε στον αέρα, που ενόχλησε τους δράστες. Μπορεί όμως να ετοίμαζε και κάποιο ρεπορτάζ ο Γιώργος για να βγάλει, να κάνει κάποια άλλη αποκάλυψη. Πάντως εκείνο που μπορώ να πω πάνω μου και να βεβαιώσω είναι ότι... Οπότε του κλείνουν το στόμα. Καθόλου τον τελευταίο καιρό ο Καραϊβάς δεν εκφράστηκε σε συνεργάτες του, στην οικογένειά του, σε φίλους του, ότι ξέρεις κάτι, νιώθω ότι κινδυνεύω, έχω απειλητικά μηνύματα, έχω κάτι που να με κάνει να προσέχω. Δεν είχε καθόλου, μα γι' αυτό ήταν και μόνος του, γι' αυτό και δεν είχε φρουρά, γι' αυτό και πάρκαρε το αυτοκίνητό του άνετο στο μεσημέρι να ανεβεί σπίτι του. Δηλαδή δεν είχε κανένα μήνυμα ότι κινδυνεύει η ζωή του. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, αλλά ο Γιώργος ήταν και λίγο κλειστός τύπος. Τον ήξερες και εσύ, τον ήξερα και εγώ πολύ καλά. Εσύ είχες δουλέψει και όλα μαζί του, εγώ δεν είχα δουλέψει, αλλά βλεπόμασταν στα γεγονότα που καλύπταμε δημοσιογραφικά. Ήταν λίγο κλειστός τύπος. Μπορεί αυτή η δολοφονία να είναι και ένα μήνυμα προς κάποιους άλλους, διότι ήταν μια επαγγελματική δουλειά, εμψυχρό, να του κλείσουν οριστικά το στόμα, 13 σφαίρες, δηλαδή πολλοί πυροβολισμοί. Μήπως λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα προς λήψη και από άλλους. Και για άλλους. Από άλλες οικογένειες των παρανόμων, των κυκλωμάτων που λέμε. Είναι πολύ πιθανόν αυτό που λες, Κώστα, να συμβαίνει. Αλλά γιατί βρήκαν ως θύμα αυτόν τον άνθρωπο, τον συνάδελφό μας. Είναι δημοσιογράφος, δεν είναι μεταξύ τους που σκοτώνονται. Σήμερα ο Στεφανάκος σκοτώνει τον τάδε, το Στεφανάκο τον σκοτώνει ο άλλος και ούτω καθεξής. Αυτό είναι συνηθέστατο φαινόμενο. Ο ένας βγάζει από τη μέση τον άλλον. Τους ανθρώπους, οι άνθρωποι της νύχτας. Ο Γιώργος μάλλον ήξερε πολλά και κάποιοι φοβόντουσαν μήπως τα πει. Και μπορεί να θέλει να περάσει και αυτό, να θέλουν να περάσουν και αυτό το μήνυμα. Αλλά και εμείς όμως από την πλευρά μας λέμε οι δημοσιογράφοι ότι δεν πτωούμεθα. Δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω και να μην συνεχίσουμε την ερευνητική δημοσιογραφία, επειδή αυτοί προβαίνουν και κάνουν αυτού του είδους τις εγκληματικές πράξεις. Κάτι τελευταίο, πάνω μου, κάτι τελευταίο που θα σε ρωτήσω είναι εσύ ήσουν πάρα πολλά χρόνια αστυνομικό ρεπόρτερ, σχεδόν 50. 40 μισό χρόνια. 40 χρόνια. Σου έχει τύχει σε αυτή την πορεία, την καριέρα που έχει κάνει σαν ένας μαχητικός αστυνομικός ρεπόρτερ, γιατί και εσύ δεν, αυτό που λέμε, συγγνώμη την έκφραση, δεν κόλωνες, δεν σταματούσες πουθενά. Σου έχει τύχει να απειληθείς, να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση? Σίγουρα, γιατί άμα ανακατεύεσαι με αυτόν τον κόσμο, πάντα έχεις. Μόνο θα σου αναφέρω μια χαρακτηριστική που μου έχει μείνει, γιατί άμα σε παίρνει τηλέφωνο άλλος και σε βρίζει γιατί έγραψες αυτό ή γιατί είπες εκείνο, αυτά είναι συνηθισμένα, τα διαχειρίζεσαι. Αλλά εκείνο που μου έκανε φοβερή εντύπωση και δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, όταν ήμουν πιτσιρίκος δημοσιογράφος, βοηθός του Μακαρίτη, του Σέβου, του Αρνέλου,
αν τον θυμάσαι, που πρέπει να τον θυμάσαι, κορυφαίος, τον κορυφαίος στην Ακρόπολη, του αστυνομικού ρεπορτάζ, ναι. Μακεδονία κλπ. Ναι, ναι, ναι. Είχα γράψει ένα ρεπορτάζ τότε για τα κυκλώματα, τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τις γυναίκες ελευθερίων ηθών. Και με παίρνει τηλέφωνο ένας από αυτούς που θύχτηκε από αυτό το ρεπορτάζ και μου λέει: «Πρόσεξε καλά ρε μικρέ, άμα ξαναγράψεις τέτοια πράγματα, τώρα μικρός, που το ήξερε ότι είμαι μικρός, εν πάση περιπτώσει αυτοί έχουν και τις πληροφορίες τους, άμα ξαναγράψεις τέτοια πράγματα θα σου κόψω τη μύτη, τα αυτιά και τα γεννητικά σου όργανα». Πρόσεξε καλά, τότε τρομοκρατήθηκα, Κώστα. Ήμουνα βέβαια και πιτσιρίκι στην αρχή της δημοσιογραφικής μου πορείας και ήταν κι άλλα τα χρόνια τότε. Υπήρξαν στιγμές τέτοιες. Έτσι, σε όλους. Αλλά σε όλους, όπως πολύ καλά. Λοιπόν, Πάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Και εγώ, Κώστα μου, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια. Ξέρετε, είναι μέσα στη ζωή του δημοσιογράφου και ο κίνδυνος. Άμα θέλει να κάνει δηλαδή μαχητική δημοσιογραφία και δεν μένει σε ένα γραφείο στην εφημερίδα ή στην τηλεόραση και γράφει τρία κείμενα. Εάν θέλει να είσαι στον δρόμο, γιατί για μένα η δημοσιογραφία εκεί γίνεται, δεν γίνεται στο γραφείο, γίνεται στον δρόμο, στα καπνογόνα, στον πόλεμο, στα γεγονότα, στις εξεγέρσεις. Εάν λοιπόν κάνει τέτοιου είδους δημοσιογραφία, ναι, είναι μέσα στις πιθανότητες να κινδυνεύσεις η ζωή σου. Αλλά σας έλεγα και λίγο πριν, πρέπει να ξέρεις πάντοτε ποια είναι η κόκκινη γραμμή, την οποία δεν πρέπει να περάσεις. Έχουμε τώρα να συνδεθούμε με το Skype για να κλείσουμε το θέμα αυτό του Σόμπολου, τον Γιώργο τον Τζούκαλη, τον ιδιωτικό ερευνητή. Καλησπέρα κύριε Τζούκαλη. Καλησπέρα Γιώργο μου, γιατί είμαστε και φίλοι πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να μιλάω στον πληθυντικό μαζί σου. Μου είναι τρελαίο, παράξενο. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο μου. Είναι μια δύσκολη μέρα, Κώστα, γιατί πραγματικά τον Γιώργο τον Καραϊβάζη τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Αλλά τα τελευταία 7 χρόνια είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση και οικογενειακή. Και όπως καταλαβαίνεις, το σοκ για μένα είναι τεράστιο. Όταν κάποιος φίλος με πήρε και μου λέει «έμαθες», δεν ήθελα να το πιστέψω. Δηλαδή πίστευα ότι είναι μια φάρσα, ένα αστείο. Καταλαβαίνω. Γιώργο, μου άκουσα να σου πει κάτι. Είσαι πολύ έμπειρος ερευνητής. Είσαι πολύ έμπειρος detective, ας το πούμε έτσι. Έχεις ζήσει γεγονότα τέτοια πολλά. Πού πάει το μυαλό σου? Τι μπορεί να υπάρχει, να κρύβεται πίσω από αυτή την ψυχρή δολοφονία? Κώστα μου, θα σου πω. Ο Γιώργος, όπως ανέφερε στην αρχή στο ρεπορτάζ, ήταν ένας ασυμβίβαστος θειασότης της διαφάνειας και της αλήθειας. Ένας έντιμος και καλός οικογενειάρχης και δεν μασούσε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τα λόγια του. Ό,τι ήταν να το γράψει θα το έγραφε, αρκεί να το έχει διασταυρώσει, γιατί δεν έγραφε ποτέ κάτι εάν δεν το διασταύρωνε. Αυτό υποθέτω ότι ενόχλησε κάποιους. Εμένα το μυαλό μου πιο πολύ πάει στα κυκλώματα της νύχτας. Κάποιοι ενοχλήθηκαν από τη νύχτα γιατί ο Γιώργος κάτι έβγαλε, και αυτό είναι ένα θέμα που είναι λίγο παρήγορο, όσο μπορεί να είναι παρήγορο μετά τη φυγή του φίλου μας, ότι οι έμπειροι αξιωματικοί στο τμήμα ανθρωποκτονιών θα αξιολογήσουν όλα αυτά τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για να λογοδοτήσουν αυτοί οι δειλοί εγκληματίες, οι οποίοι αφαίρεσαν από την οικογένεια, μια εξαιρετική οικογένεια, γιατί γνωρίζω και τη σύζυγό του και το γιο του, έναν λαμπρό υπηρέτη της ενημέρωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι σε μεγάλο ποσοστό, από ό,τι λένε και οι πληροφορίες, είναι από τα κυκλώματα αυτά τα οποία ο Γιώργος θα έχει ενοχλήσει. Θυμάμαι, σήμερα στο ρεπορτάζ που έδειξε κάποιο κανάλι, δεν ενθυμούμε, έδειξε μια εκπομπή στην οποία έτυχε να είμαι και εγώ παρόν, όταν σκοτώσανε στα βόρεια προάστια κάπια γυναίκα η οποία ηγείται μιας ομάδος, και συζητούσαμε και στο διαλύματα με τον Γιώργο, αλλά είδα και την εμπεριστατωμένη ανάλυση και την πλήρη ενημέρωση που είχε για όλα αυτά. Ο Γιώργος γνώριζε πάρα πολλά, γιατί ήταν ο άνθρωπος που έψαχνε και την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής, ότι είναι φανερό ότι θέλανε να του κλείσουν οριστικά και σίγουρα το στόμα. Γιατί ήξερε ήταν πολλά και μπορούσε να τα αποκαλύψει. Ακριβώς, απόλυτα το πιστεύω και εγώ. Μίλαγα με τον Πάνο τον Σόμπολο πριν από λίγο
Και του έλεγα, το ρώτησα, μήπως αυτή η δολοφονία που είναι στη συνέχεια σειράς δολοφονιών διαφόρων αρχινωνών της νύχτας, στον πόλεμο που αναφέρεσαι κι εσύ, μήπως είναι ένα μήνυμα και για κάποιους άλλους ότι σκοτώνω εγώ τον Καραϊβάζ που ξέρει μερικά πράγματα για να μην ανοίξει κανείς το στόμα του και μιλήσει. Δεν αποκλείεται, Κώστα. Είναι στο κάδρο των ερευνών και αυτό, και είναι μια πολύ λογική επισήμανση την οποία κάνεις και μια λογική ερώτηση. Δεν αποκλείεται. Όμως πιστεύω μια ομάδα για να φτάσει να οργανώσει μια τέτοια στιγμή δολοφονία με επαγγελματίες, και αυτό αποδεικνύεται, θα αναφερθώ μετά γιατί πιστεύω απόλυτα ότι είναι επαγγελματίες, σίγουρα ξεκινάει με σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου που ενδεχομένως είπε κάποιες αλήθειες, γιατί ο Γιώργος μόνον αλήθειες. Τα ρεπορτάζ του, του έλεγα χαριτολογώντας πάντα, ότι για μένα, Γιώργο, που είμαι στον χώρο του αστυνομικού ρεπορτάζ πολύ κοντά, οι πραγματικοί, οι κορυφαίοι αστυνομικοί συντάκτες είστε 5-6 άτομα, και συμφωνούσε και εκείνος απόλυτα για τα ονόματα που του έλεγα. Μεταξύ αυτών είναι και ο Πάνος, ο αγαπημένος μας φίλος. Στο πίσω μέρος του μυαλού τους, η ηθική αυτουργία ενδεχομένως θα το έχουν και αυτό. Τώρα, να αναλύσω γιατί είναι επαγγελματίες αυτοί που κάναν αυτή τη στιγμή δολοφονία. Πρώτον, απεδείχθη από ό,τι λέει το ρεπορτάζ ότι το όπλο δεν είχε ξαναχρησιμοποιηθεί. Και δεν χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες δολοφόνοι το ίδιο όπλο ποτέ. Είναι σχεδόν κανόνας αυτό. Δεύτερον, όπως είπε στην αρχή του ρεπορτάζ, είχαν ελέγξει τις κάμερες. Βέβαια, αυτό έχει και μία παρένθεση. Ανοίγω μία παρένθεση να πω ότι κανείς δεν κάνει μια τέτοια δολοφονία αν δεν έχει επιτηρήσει και δεν έχει παρακολουθήσει αρκετές μέρες πριν. Τώρα, το αν αντιλήθη ή όχι ο Γιώργος, δεν είναι εύκολο, Κώστα. Ξέρεις, η επιτήρηση πολλές φορές όταν γίνεται από πολλούς ανθρώπους και με συγκεκριμένο τρόπο δεν είναι και τόσο εύκολο, και γενικά όταν είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχεις να φοβάσαι κάτι. Ο Γιώργος λοιπόν δεν είχε να φοβάται κάτι, διότι δεν ήταν και προκλητικός. Ήταν ένας άνθρωπος ήπιος, χαμηλού προφίλ, δεν προκαλούσε, ναι, ακόμη και για ανθρώπους που έβγαζε διάφορες αλήθειες στην επιφάνεια με τον Μπλόκο και με τις εκπομπές και με τα δελτία ειδήσεων που υπηρέτησε πιστά τόσα χρόνια. Δεν ήταν προκλητικός. Δεν ήταν ο άνθρωπος ο ήρων. Δεν ήταν ο άνθρωπος που έβγαζε μια αντιπαλότητα. Προσπαθούσε να πείσει με τα λόγια του, γιατί επρόκειτο για ένα πολύ μορφωμένο παιδί και άριστο χειριστή της ελληνικής γλώσσας, με τα επιχειρήματα ότι το κάνει αυτό γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν επιτηρήσει και όλα αυτά τα στοιχεία μαζί με τα ηλεκτρονικά από τις κεραίες των τηλεφώνων, μαζί με τις κάμερες που ψάχνουν οι αστυνομικοί, οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, μαζί με τα ρεπορτάζ τα οποία θα αναλυθούν πλήρως και με τη διάθεση, διότι έχω ακούσει από χτες που έγινε το συμβάν αυτό, έχω ακούσει από πολλούς φίλους αστυνομικούς να λένε ότι είναι πραγματικά θέμα τιμής για την αστυνομία η εξιχνίαση αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος ενός υπηρέτη της ενημέρωσης, ενός έντιμου ανθρώπου, ενός ικανού ανθρώπου, ενός οικογενειάρχη. Πάντως εμένα, Γιώργο, ότι... Γιώργο, εμένα μου κάνει και εντύπωση, σκέφτομαι, και την ώρα που έγινε το έγκλημα. Δηλαδή μιλάμε για μεσημέρι, 2:15. Έδειξαν θράσος. Έτσι, πρέπει να σαν πούμε, να λένε, εδώ είμαστε, σκοτώνουμε όπως θέλουμε, όποτε θέλουμε και δεν μας πιάνετε. Είναι μια πρόκληση. Μεσημέρι, μέρα, με κόσμο δίπλα που υπήρχε, βγάζει το πιστόλι, τον καθαρίζει, φεύγει. Ίσο... Και γιατί, συγγνώμη, κάτι άλλο. Ο Γιώργος, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ήταν στην εκπομπή της Ζήνας στη Κουτσελίνη, όπως είναι κάθε μέρα στην εκπομπή. Η εκπομπή λοιπόν τελείωσε. Εμείς τον είχαμε δει τον Καραϊβάζ πριν από 10 λεπτά στην τηλεόραση και μετά μαθαίνουμε το θάνατό του. Είναι πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, για να μην το υπολογίζουμε γιατί γίνεται. Θα πρέπει να πούμε, Κώστα, και το εξής, ότι ο Γιώργος, εκτός το ότι διανύουμε μια περίοδο του lockdown που ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε η οικογενειακή θαλπορή και οι λίγοι φίλοι, δεν κυκλοφορούσε τα βράδια. Παρότι είχε πλήρη ενημέρωση για το τι γινόταν στα κυκλώματα και πολλές φορές είχε καυστικά ρεπορτάζ, δεν κυκλοφορούσε, όχι μόνο τώρα που ήταν το lockdown,
Αλλά και πριν, επειδή τα τελευταία 7 χρόνια μπορώ να πω ότι έχω κάνει πολύ πιο στενή παρέα, έχω γνωρίσει τη σύζυγό του, έχουμε φάει, έχουμε ταξιδέψει μαζί. Δεν μπορείς, εγώ, επειδή έκανες παρέα μαζί του, εγώ δεν έκανα τόσο πολύ παρέα μαζί του, απλά είμαστε φίλοι χρόνια. Σου είχε μιλήσει τον τελευταίο καιρό για κάτι που τον απασχολούσε ή που ένιωθε ότι κινδυνεύει ή ότι είχε δεχθεί απειλές, δηλαδή ήταν σε μια φάση ο Καραϊβάς που είχε πάρει κάποια μηνύματα, σου είχε πει κάτι? Όχι, όχι. Είναι γεγονός ότι ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ προσεκτικός, αλλά θα πρέπει να πω κάποιες στιγμές που σε διάφορα διαλύματα, σε διάφορα break από την εκπομπή της Δίνας που συζητούσαμε ή και κάποιες φορές που βγαίναμε να φάμε, να πούμε και συζητούσαμε και μου έλεγε πολλές φορές μάλιστα, βρε Γιώργο, με συμβούλευε, πρόσεχε με τους εμπόρους ναρκωτικών, με τους εμπόρους όπλων, με τους αρχαιοκάπηλους που μπλέκεις, λαμβάνεις τα μέτρα σου, φυλάγεσαι. Και του έλεγα το ίδιο κάνεις και εσύ. Μου έλεγε όχι, εγώ δεν είναι τελείως διαφορετικό. Δεν έδειχνε ποτέ να φοβάται κάτι, ούτε εκμυστηρεύτηκε σε κανέναν να έχει κάποιο φόβο. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος ήταν και ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να στενοχωρήσει ούτε την οικογένειά του, ούτε τους φίλους του. Πιστεύω αν είχε κάτι, θα προσπαθούσε να το διαχειριστεί μόνος του. Δεν μιλούσε εύκολα. Ήταν ιδιαίτερα σοβαρός άνθρωπος που δεν ήθελε να μεταφέρει. Έτσι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Εγώ ευχαριστώ και εγώ. Καλά. Και να προσέχουμε όλοι, να προσέχουμε, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Νομίζω πως είναι και ένα μήνυμα γενικά προς τη δημοσιογραφική κοινότητα να προσέξει. Δεν ξέρω κατά πόσον θα είχε αποτέλεσμα η επικήρυξη. Ξέρετε κάτι, από την εμπειρία μου πάλι θα πω το εξής. Όταν θέλουν να σε βγάλουν από τη μέση, δεν σε προειδοποιούν ποτέ. Έτσι. Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, γιατί μου έχει συμβεί εμένα πάρα πολλές φορές. Να παίρνουν τηλέφωνο, να μου λένε πρόσεχε Χαρδαβέλα, δεν θα πας σπίτι του σήμερα το βράδυ και κάτι τέτοια. Κάθε φορά που με παίρνανε τηλέφωνο ήμουν βέβαιος ότι δεν θα γίνει τίποτα. Και στην περίπτωση αυτή, γι' αυτό ρωτάω και ξαναρωτάω, αν είχε εκφράσει ο Καραϊβάς ανησυχία, αν τον είχαν προειδοποιήσει. Αλλά προφανώς τον είχαν προειδοποιήσει, γιατί και ο ίδιος δεν έπαιρνε κανένα μέτρο. Πιστεύω ότι αν είχε προειδοποιηθεί, τελείως, αν είχε νιώσει την απειλή, θα ζήταγε προστασία, κάλυψη κλπ. Και βέβαια, να πω και αυτό γιατί πρέπει να το πω. Από το πρωί βομβαρδίζομαι με μηνύματα φίλων, συνεργατών, γειτόνων και τηλεφωνημάτων του τύπου. Είναι άδικο μερικοί αλήτες και σκουπίδια που κάνουν το δημοσιογράφο να προστατεύονται από αστυνομικούς και να σκοτώνουν τον Καραϊβάς, ο οποίος ήταν από τα πιο έτσι, καθαρά πρόσωπα στην δημοσιογραφία. Αυτά έχω να πω. Και ο νοήτο. Λοιπόν. Μήπως θα βοηθούσε μια επικήρυξη. Μια επικήρυξη. Διότι αυτοί είναι επαγγελματίες. Επομένως, ναι, είναι το δούνε και λάβει πόσα, ναι, πήραν και πόσα θα πάρουν. Να δούμε. Να δούμε. Λοιπόν. Να πάμε στον κύριο, να πάμε λίγο στην, στο θέμα του self-test, του αυτού του δοκιμαστικού που του ατομικού ανιχνευτή για κορονοϊό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρξε πριν από μερικές μέρες μία σύγκρουση, μία αναστάτωση με τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι κλήθηκαν να εφαρμόσουν αυτή την... Να εκτελέσουν που απαγορεύεται. Οι φαρμακοποιοί δεν εκτελούν ιατρικές πράξεις. Τέλος πάντων, έγινε μια συζήτηση, μια ολόκληρη φασαρία. Οι φαρμακοποιοί δέχτηκαν τελικά να δίνουν και αυτά τα τεστ αυτά στον κόσμο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να εξελιχθεί αυτό, να γίνεται αυτό. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Πάντοτε αναρωτιέμαι, ο παππούς σε ένα χωριό της Καρδίτσας που θα πάει στο φαρμακείο να πάρει το self-test, αν μπορεί να το κάνει μόνος του. Μόνος του αποκλείεται. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε συνδεθεί τώρα με Skype με τον κύριο Κωνσταντίνο Κακονίκο, τον φαρμακοποιό και εκλέκτορας Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Καλησπέρα, κύριε Κακονίκο. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα σας, κύριε Μουδουρά. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Για πετε μου, σας παρακαλώ πολύ, από αυτές τις πρώτες μέρες εφαρμογής αφού του μέτρου, δηλαδή εσείς οι φαρμακοποιοί να δίνετε στον κόσμο αυτά τα τεστ. Ποια είναι τα συμπεράσματά σας? Έρχεται κόσμος, λοιπόν, μπορεί να έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτή η ιστορία?
Ωραία. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Υπάρχουν θετικές εκπλήξεις και αρνητικές εκπλήξεις που έχουν προκύψει από τις πρώτες μέρες της διανομής. Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα, με βάση τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί πανευρωπαϊκά, είναι βάσιμες οι πιθανότητες ότι η ευρεία χρήση αυτών των αυτοδιαγνωστικών τεστ από το γενικό πληθυσμό έχει καλές πιθανότητες να μειώσει το ρυθμό αναπαραγωγής του ιού και να περιορίσει την πανδημία. Άρα αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Η εκτίμηση της κυβέρνησης και του σχεδιασμού θα γίνει και στην Ελλάδα. Μέχρι αν στιγμής... επιτρέπετε να σας πω λίγο σε ό,τι αφορά αυτό που βιώνουμε, επειδή είναι οι δύο πρώτες μέρες, οι τρεις πρώτες μέρες που εφαρμόστηκε, η ευχάριστη έκπληξη είναι ότι η πλατφόρμα του Υπουργείου και η διαδικασία διεκπεραιώνεται πολύ εύκολα και γρήγορα. Δηλαδή, κάποιος που θα έρθει με το ΆΜΚΑ του και είναι επιλέξιμος, πέρα από τις απορίες που υπάρχουν, είναι λογικό τις πρώτες φορές, διεκπεραιώνεται γρήγορα. Το δυσάρεστο ήταν ότι τα τεστ αυτά ήρθαν σε μεγάλες συσκευασίες, οι οποίες έπρεπε να ανασυσκευαστούν ατομικά. Και το δυσάρεστο τουλάχιστον των πρώτων ημερών είναι ότι δεν έγινε ορθά η αναπλήρωση του αποθέματος με αποτέλεσμα κάποια φαρμακεία να μείνουν χωρίς τεστ για ένα χρονικό διάστημα. Η εκτίμηση της κοινότητας είναι ότι θα λυθούν αυτά τα μικροπροβλήματα και ελπίζουμε να πάμε σε καλύτερα νούμερα την επόμενη εβδομάδα. Διατέθηκαν 250.000 αυτοδιαγνωστικά τεστ σε δύο μέρες από τα φαρμακεία πανελλαδικά. 250.000 τεστ είναι ένα καλό νούμερο. Έρχονται κυρίως νέοι άνθρωποι ή μεγάλης ηλικίας για τα τεστ αυτά. Αυτή τη φάση έρχονται μόνο εκπαιδευτικοί του Λυκείου και μαθητές 16-18 ετών, οι κηδεμόνες τους δηλαδή. Αυτή είναι. Και σε αυτή τη φάση παίρνουν ένα μόνο τεστ για να κάνουν την Κυριακή, να δηλώσουν το αποτέλεσμα και να παρουσιαστούν τη Δευτέρα στα σχολεία όσοι έχουν αρνητικό αποτέλεσμα. Και πρέπει μετά από 8 μέρες, από ό,τι ξέρω, η κυρία Νεμοδούρα, να πάνε το δεύτερο τεστ. Όχι. Μέσα στη βδομάδα την Πέμπτη κανονικά πρέπει να πάρουν το δεύτερο. Για το δεύτερο. Για το δεύτερο. Και μετά κάθε πότε πρέπει να γίνεται δύο αυτό. Την εβδομάδα, είπαν. Δύο την εβδομάδα. Δύο τεστ την εβδομάδα. Για τους μαθητές. Βέβαια, αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί κιόλας, διότι θα δούμε την αποτελεσματικότητα και το τι θα γίνει. Εκείνο που είναι σίγουρο και ίσως αλλάξει και λίγο και την υπάρχουσα κατάσταση είναι ότι θα έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Δηλαδή, από εβδομάδα θα ακούμε άλλο αριθμό κρουσμάτων. Λόγω του ανοίγματος των καταστημάτων. Όχι, λόγω των τεστ. Λόγω αυτών, των τεστ. Βεβαίως. Α, ναι, βέβαια, θα γίνονται περισσότερα τεστ. Θα γίνουν περισσότερα. Θα γίνονται περισσότερες καταγραφές. Αφετέρου, θα δούμε ότι θα πρέπει να επιβεβαιωθούν αυτά τα τεστ με PCR ή με Rapid. Που σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε θετικό τεστ να προσέλθουν σε κάποια μονάδα υγείας, να κάνουν το κανονικό πλέον τεστ, επαναληπτικό, και αν αυτό βγει θετικό, τότε αξιολογείται και το ατομικό τεστ. Δυστυχώς θα υπάρξει μία ταλαιπωρία εκεί και δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να δεχθεί αυτή τη στιγμή, να δεχθούν τα κέντρα που ελέγχουν, που κάνουν, θα κάνουν την επανάληψη, που είναι κυρίως τα κέντρα υγείας που είναι κατανεμημένα και κάνουν τεστ, και τα ιδιωτικά δεν θα τα πληρώνει ο κόσμος εκεί, θα έχουμε έναν κατακλυσμό. Εκεί θέλει προσοχή. Δεν το έχουμε δει αυτό. Εγώ δεν θέλω να γίνω μάντης κάποιων προκεχωρημένων καταστάσεων, αλλά εάν τη Δευτέρα το πρωί από τα 250.000 τεστ που είπε ότι δόθησαν, εγώ δεν λέω να γίνουν τα 250, να γίνουν τα 50.000 τεστ. Και από τα 50.000 τεστ θα πρέπει να επιβεβαιωθούν τα 5-6.000 τεστ. Εκεί δεν ξέρω πού θα πάνε να επιβεβαιωθούν. Τι συνωστισμό θα έχουμε. Φαντάζομαι, κύριε Κακονίκο, το ξέρετε κι εσείς το πρόβλημα αυτό, το αντιμετωπίζετε. Και θέλω να ρωτήσω, τι σημαίνει για τα φαρμακεία όλη αυτή η ενασχόληση. Δηλαδή, γιατί δίνετε τα τεστ αυτά, παράλληλα τους βοηθάτε, τους μαθαίνετε πώς να το κάνουν. Δηλαδή, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Είναι σωστή η παρατήρησή σας. Υπάρχει μια μεγάλη χρησιμοποίηση πόρων. Η ελπίδα μας είναι ότι τουλάχιστον τις επόμενες φορές δεν θα χρειαστεί να υπάρχει επανάληψη της καθοδήγησης και των οδηγιών. Δηλαδή, αυτή τη φορά δώσαμε τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Θα έρθουν οι ίδιοι άνθρωποι να πάρουν το ίδιο τεστ. Οπότε, εκτιμάμε ότι η διαδικασία θα είναι πολύ γρήγορη. Είμαστε πολύ ανήσυχοι για το τι θα γίνει τις παραπάνω εβδομάδες, όταν μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού θα κληθούν να παραλάβουν και αυτά το ατομικό τεστ, γιατί ο σχεδιασμός κυβέρνησης είναι να υπάρχουν ορισμένες επαγγελματικές ομάδες που θα κάνουν δις εβδομαδίως, αλλά ενδεχομένως να περάσει και στο γενικό πληθυσμό. Προοδευτικά και ενδεχομένως αξιολογώντας το τι γίνεται σε αυτή τη διαδικασία βήμα-βήμα.
Μάλιστα. Θα πρέπει αυτό να πάρθει εμένα η άποψή μου, η επιστημονική καθαρά, είναι τα τεστ αυτά, εάν θέλαμε να ελέγξουμε όντως και να, έχουν, να έχει και αξία ο έλεγχος και να καταγράφεται άμεσα, να δίδονται στα σχολεία, εφόσον τώρα μιλάμε για την εκπαιδευτική κοινότητα, να διανεμηθούν βάσει με την περιφέρεια ή με τους δήμους να αναλάμβαναν, να μοιράσουν τα τεστ στα σχολεία τη Δευτέρα το πρωί, να γίνουν τα τεστ εκεί και εν συνεχή για να έχουμε και μια πρώτη εικόνα του τι γίνεται. Θα ήταν πολύ πιο ομαλό από το να γίνει το τεστ στο σπίτι, που ξέρετε ότι πολλές φορές μπορεί το τεστ στο σπίτι να μην γίνει σωστά, μπορεί να μην καταγραφεί σωστά. Τα παιδιά, ξέρετε, σε αυτή την ηλικία δεν θέλουν να το κρύψουν, ότι είναι. Και αντίθετα κάποια άλλα να τα αυξήσουν. Πρέπει να ζήσουμε την πραγματικότητα. Εάν αν τα τεστ αυτά, αυτή τη στιγμή που γίνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα, γινόντουσαν και στους τόπους τους εκπαιδευτικούς, στα σχολεία, ίσως η αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητα της ερμηνείας να ήταν καλύτερη. Κύριε Καονίκο. Όπως αργότερα πρέπει να γίνει στην εστίαση, στον τουρισμό, να γίνει επί τόπου. Δεν μπορεί να γίνεται στο σπίτι. Μάλιστα. Όταν περάσει η χρήση του τεστ και στην κοινότητα, δηλαδή ξεφύγουμε από τους καθηγητές, δασκάλους και παιδιά και πάμε πλέον σε όλο τον πληθυσμό, πιστεύετε ότι τα φαρμακεία, τα ελληνικά φαρμακεία είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή να αρχίσουν κατά χιλιάδες να έρχονται για να κάνουν το τεστ? Να παίρνουν το τεστ. Να παίρνουν γιατί το τεστ. Να κάνουν, να απαγορεύουν. Να παίρνουν. Κύριε Χαρδαβέλα, είναι μια πρόκληση. Δεν είμαι σίγουρος πώς θα εξελιχθεί. Αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει μια δέσμευση και ένα υψηλό ηθικό από τους συναδέλφους. Εφόσον υπάρχει μια κάποιο είδους συνεννόηση για όλα τα πρακτικά κομμάτια, ώστε να μην υπάρχει τριβή σε αχρίαστα μέρη της διαδικασίας, να προχωρήσουμε και να συμβάλλουμε κι εμείς να προχωρήσει ο περιορισμός της πανδημίας στη χώρα και να πάμε προς ένα καλοκαίρι ελεύθερο και όμορφο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξανά θέλετε να ρωτήσετε κάτι εσείς, κύριε Μοντουρά, τον κύριο Κουνίκο? Όχι, εγώ θέλω να πω γενικώς, επειδή θα πρέπει να επιστήσετε περισσότερο την προσοχή στους ανθρώπους που έρχονται να πάρουν το τεστ. Πρώτον, να το διαβάσουν καλά και να το κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα και το αποτέλεσμα να καταγραφεί στην πραγματικότητα όποιο είναι. Να μην δηλώσουν δηλαδή λάθος, γιατί αυτό είναι δεν είναι προς όφελος της κοινωνίας στη δεδομένη στιγμή. Αυτό θα πρέπει ίσως να τους επιστήσουμε. Δηλαδή να είστε επιπλέον κοινωνοί της σοβαρότητας που θα έχει να καταγραφεί το θετικό τεστ, να μην το αποκρύψουν, γιατί αυτό σημαίνει πολλά πράγματα κυρίως. Και βέβαια, εντάξει, τώρα τη λούφα εντός παρενθέσεως του να είναι κάποιο αρνητικό και για X λόγους να το κάνουν θετικό, αυτό να σας πω και κάτι μεταξύ μας, δεν είναι και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το πρώτο κομμάτι είναι επικίνδυνο. Ναι, κύριε Κονίκο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα προσπαθήσουμε, αυτό που μπορούμε εμείς να ορίσουμε είναι να δώσουμε σωστές οδηγίες και καθοδήγηση, αλλά διαστητικά πιστεύω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων, και για λόγους που έχουν να κάνουν με την αυτοσυντήρηση και το να βρεις ένα θετικό τεστ δημιουργεί μία ανησυχία πέρα από το στιγματισμό, και καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί και η Ερμοδουρά είπε αυτό που είπε, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα κάνουν το καθήκον τους και θα έχουμε πολύ λιγότερους θετικούς, οι οποίοι ήταν ασυμπτωματικοί και δεν είχαν υποψία του τι κάνανε, θα περιοριστούν στο σπίτι και θα πάνε καλύτερα. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση και αυτό νομίζω ότι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, κύριε Καονίκο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εδώ θέλει πάρα πολλά στοιχεία, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Πάμε τώρα. Η ερμηνεία του είναι πολύ σημαντική και κάτι ακόμα. Τα τεστ αυτά, η εγκυρότητά τους δεν είναι ούτε σαν τα rapid test, ούτε σαν τα PCR, σαν τα μοριακά. Θεωρώ δε ότι αν ένα τεστ βγει θετικό, σημαίνει ότι ο άλλος έχει πολύ υλικό φορτίο. Επομένως θα έχει και κάποια συμπτώματα. Ναι, το θέμα, κυρία Ναμοντώρα, είναι ότι αυτά τα τεστ θα έχουν το αποτέλεσμα που πιθανά έχουν στην Αγγλία, που έλεγε ο κ. Κακονίκος πριν, ότι μετριάσανε την επέκταση, την εξέλιξη της επιδημίας. Δηλαδή, θα έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, όχι. Στην Αγγλία θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι μετριάστηκε με τις 30-35 εκατομμύρια εμβολιασμούς που έχει γίνει. Και όχι από τα τεστ. Δεν ήταν αυτό το τεστ. Όχι. Και να ξέρετε ότι στην Αγγλία, εγώ οφείλω να σας ενημερώσω ότι
τεστ, πηγαίνουν στο σπίτι και τα κάνουν. Βέβαια, πληρώνουν 210 λίρες. Ένας Έλληνας που πάει στην Αγγλία θέλει 72 ώρων τεστ. Ταξιδεύει, φτάνει στην Αγγλία. Μετά μπαίνει σε ειδική πλατφόρμα και έρχονται και του κάνουν το τεστ στο σπίτι. Πληρώνει. Πληρώνει δύο φορές, την 7η και τη 14η μέρα, 210 λίρες. Αυτά μπορεί να γίνουν στην Ελλάδα. Καταλάβατε. Γι' αυτό και ελέγχουν τους εισερχόμενους. Και μιλάμε όχι μόνο αλλοδαπούς πολίτες, Άγγλους πολίτες που εισέρχονται στην... Και με δαπούς. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι, αλλά βέβαια πληρώνουν 210 είναι πολλά. Λίρες. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά. Μιλάω για την επιδημία που μας έχει βγει, διότι ανοίγουν μαγαζιά. Δηλαδή από τη Δευτέρα και στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργούν τα μαγαζιά, με take away βέβαια. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το Πάσχα, εάν θα πρέπει το Πάσχα να μπορέσουμε και μας αφήσουν να μεταβούμε, να πάμε και εκτός Αθηνών να σουβλήσουμε το αρνί ή να πάμε στα χωριά μας όσοι έχουμε σπίτια εκεί πέρα και συγγενείς. Θα το δούμε αυτά. Αλλά θέλω από την κυρία Ανεμοδούρα να μας πει αυτά που μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα και την άκουγα με μεγάλη προσοχή, γιατί κάνει κάποιες πολύ σοβαρές επισημάνσεις σαν γιατρός αλλά και σαν πολίτη, σαν άνθρωπος. Θέλω να τους πείτε αυτά που μου λέγατε εμένα, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπετε, με την έξαρση έχουμε ένα πολύ δυνατό κύμα. Τελείωσε, δεν το συζητάμε, που επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι το καλύτερο μέτρο προστασίας για να μην καταλήξουν στο νοσοκομείο ή στη ΜΕΘ είναι να προσέχουν. Να λαμβάνουν πολύ σοβαρά τα ατομικά μέτρα που έχουμε πει. Αυτό το οποίο είδαμε σήμερα, που είδαμε χθες, που είδαμε όλη αυτή την εβδομάδα, πραγματικά εγώ σήμερα, και το λέω έτσι και κοιτάω τον κόσμο στα μάτια, να έχει τέτοιο συνωστισμό, μισή να μην φοράνε μάσκες και κυρίως νέες ηλικίες, να συναντιούνται με τους φίλους τους και κακώς, καλύτερα να είναι ανοιχτά τα καφενεία. Τα καφέ. Από το να παίρνουν καφέ και να κάθονται μπουλούκια και να κουβεντιάζουν, να γελάνε, να πίνουν τον καφέ τους χωρίς τις μάσκες, να χαριεντίζονται, να χαιρετιούνται. Και από την άλλη, να σκέφτομαι τους συναδέλφους, νοσηλευτές και γιατρούς, οι οποίοι δίνουν στα κέντρα υγείας, στα ιδιωτικά ιατρία και στα νοσοκομεία μάχη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη μάχη που δίνουν. Και να προσπαθούν να σώσουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν προσέχουν. Δηλαδή είναι... τρελαίνεσαι και λες εγώ αγωνίζομαι για να σε σώσω και εσύ κάνεις οτιδήποτε για να με χρησιμοποιήσεις. Σήμερα κυρίες και κύριοι, πραγματικά αυτά που λέει η κυρία Ανεμοδούρα το έζησα και εγώ στο Φαλήρο και στο φλύριζο του Φαλήρου που υπάρχει η Πασαρέλα. Το έζησε η κυρία Ανεμοδούρα στη Γλυφάδα. Το ζήσαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι στους πεζόδρομους, στην Ερμού, στο Σύνταγμα. Παντού στον Πειραιά, στο κέντρο είναι φοβερό. Του Πειραιά. Και κυρίως απευθύνομαι στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους. Όλοι μας υπήρξαμε κάποια στιγμή νέοι, με τη φλόγα αυτή, με την ενέργεια που έχουμε και πρέπει να διοχετευτεί. Αλλά αυτοί οι νέοι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για τους γονείς, για τον παππού, για τη γιαγιά. Γιατί... Και για τους ίδιους πια. Δεν είναι πια, προσέξτε, ο κορονοϊός δεν αφορά μόνο τις μεγάλες ηλικίες. Νοσηλεύονται και 30 χρονών άνθρωποι. Και 30 και 35 και 40. Και παιδιά. Και υπάρχουν και θάνατοι σε αυτές τις ηλικίες. Διότι τα έχει σημασία και έγκυες, νέες κοπέλες που είναι έγκυες και νοσού. Δηλαδή ας προσέξουν. Τα ατομικά μέτρα προστασίας θα βοηθήσουν. Και ξανακάνω έκκληση. Αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο σύμπτωμα, μην το αφήνετε να εξελιχθεί, να πείτε δεν πειράζει κτλ. Ζητήστε τη γνώμη του γιατρού. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Απεδείχθη ότι εάν ξεκινήσουμε κάποια προληπτικά μέτρα από την αρχή των πρώτων συμπτωμάτων, δεν θα χρειαστεί να πάτε σε συντριπτική πλειοψηφία στο νοσοκομείο. Μα, πάντως, σεβαστείτε τον εαυτό σας. Να το πούμε και αυτό ιδιαίτερα στους νέους. Μην νομίζετε ότι είσαστε άτρωτοι και δεν με πιάνει εμένα ο κορονοϊός. Δυστυχώς και με τις παραλλάξεις που υπάρχουν, την Βρετανική και την Νοτιοαφρικανική, τη Βραζιλιάνικη, που άλλα. Μπορεί να σας αρρωστήσετε και να κληθείτε στο νοσοκομείο και να κινδυνεύσετε ακόμη τη ζωή σας. Μην νομίζετε ότι αφορά μόνο τις ηλικίες άνω των 60 ή των
50. Όχι, όχι, όχι. Αφορά όλους. Όλες. Και να μεταφέρουν και στους γονείς τους μέσα στο σπίτι, να φέρουν να μολύνουν τον πατέρα, τη μητέρα, έτσι, τα αδέλφια τους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα χρονοδιάγραμμα που το έχουν, από ό,τι μαθαίνω, στην κυβέρνηση, για να εφαρμόσουν ένα χρονοδιάγραμμα, να προχωρήσουμε λιγάκι, διότι δεν αντέχουμε πλέον κι εμείς, δεν αντέχει η οικονομία, δεν αντέχει κανείς. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν λέει, όπως το έχω σημειώσει, τη 12 Απριλίου, δηλαδή Δευτέρα, ξεκινάνε οι μαθητές των λυκείων με self-test όμως. Και, δηλαδή όποιος δεν κάνει δεν πάει, δεν πατάει. Δεν μπορεί να μπει στην αίθουσα. Πρέπει να κάνουν τα παιδιά αυτό το τεστ για να πάνε μαζί με τους δασκάλους τους. Αυτά από τη Δευτέρα. 15 Απριλίου, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, θα γίνει ο πρώτος απολογισμός από τη λειτουργία του λιανεμπορίου. Τι έγινε δηλαδή, τι αποτέλεσμα έχει αυτό το άνοιγμα του λιανεμπορίου? Εσείς τι περιμένετε από αυτή την ιστορία? Εγώ δεν περιμένω. Εγώ πίστευα από την αρχή ότι δεν πρέπει είχε, να ανοίξει. Ότι πρέπει να ανοίξει. Και ότι δεν είχε συμμετάσχει το λιανεμπόριο στην πανδημία. Θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει. Μάλιστα. Να πάμε 19 Απριλίου. Εκεί πέρα θα υπάρξουν νέες αποφάσεις κυβέρνησης για μεγαλύτερο άνοιγμα της αγοράς. Μιλάμε πλέον για τα μεγάλα καταστήματα κλπ. Και κέντρα υγιεινής και όλα αυτά. Στις 30 του Απριλίου περιμένει η κυβέρνηση να έχουν καλυφθεί όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών από το εμβόλιο. Είναι εφικτό αυτό? Κοιτάξτε, δηλαδή μιλάμε 19 Απριλίου, από 10 μέρες από τώρα, όχι 30 Απριλίου, 20 μέρες από τώρα, να έχει καλυφθεί οι πολίτες άνω των 60 ετών. Οι περισσότεροι. Διότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα με το AstraZeneca. Με το AstraZeneca. Που είναι η ηλικία αυτή. Ναι, ακούστε. Επειδή υπήρξε, για να πούμε και λίγα πράγματα, πάρα πολλοί με αυτά που ακούστηκα με την AstraZeneca δεν πήγαν να το κάνουν το εμβόλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα οποία ακούγονται, οφείλουμε να παρακολουθούμε την επιστημονική κοινότητα, έτσι. Και την ελληνική και τη διεθνή. Και όταν λέμε επιστημονική κοινότητα, εννοούμε το υπεύθυνο τμήμα που αντιμετώπισε τα κρούσματα πιθανά κρούσματα από το εμβόλιο. Λοιπόν, δεν απεδείχθη ότι ο αριθμός τους ήταν τέτοιος που να φοβάται ο κόσμος να το κάνει. Είναι ελαχιστότατα τα κρούσματα, τα οποία όμως δεν είναι επιβεβαιωμένα ότι αυτά... Ότι οφείλονται στο εμβόλιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει αυτό να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Γιατί ακούγονται διάφορα, αλλά μετά, όταν το αναλύσεις, βλέπεις ότι δεν οφειλόταν εκεί. Λοιπόν, σταματάμε, βάζουμε μια τελεία στο θέμα αυτό. Θα επανέλθουμε και στο πρόγραμμα που εφαρμόζει η κυβέρνηση για να βγούμε από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κύριε Φιλιππίδη. Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Χαραδεβέλα, καλησπέρα στους όλους. Από μεθαύριο Δευτέρα πρωί επιτέλους ανοίγουν και τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Με ποιο τρόπο θα δουλέψετε, αυτό είναι το ερώτημα. Με ποιον τρόπο θα δουλέψετε, διότι το take away ή το click away, δεν ξέρω τι, όλα αυτά τα πράγματα σας εξυπηρετούν, θα μπορέσετε να λειτουργήσετε έτσι? Κύριε Χαραδεβέλα, θέλω να σας πω ότι εγώ ήμουν ο πρώτος ο οποίος φώναξα σε όλη την Ελλάδα όταν εφαρμόστηκε και το click away, ότι το click away δυστυχώς είναι μία λάθος απόφαση, μία αποτυχημένη απόφαση, η οποία δυστυχώς δεν θα προσφέρει τίποτα. Για ποιο λόγο? Για το λόγο τον οποίο ότι εκείνη την εποχή πραγματικά ένα 15% έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση, γιατί αυτό είναι το ποσοστό που λειτουργεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή και με ISO. Άρα λοιπόν το υπόλοιπο 85% δεν είχε καμία απολύτως τύχη να μπορέσει να κάνει πωλήσεις. Όμως, εδώ τώρα στη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε, όταν βλέπουμε ότι η Θεσσαλονίκη δυστυχώς για μας βρίσκεται με αυξημένο υλικό φορτίο, όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ μέρα με την ημέρα, είτε με τους διασωληνωμένους, είτε με τους ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους, είτε με τους θανάτους που αυξάνονται, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε έστω και το click away. Δεν το δέχτηκα με χαρά και φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι και εγώ θα ήθελα το click shop, το οποίο βοηθάει πολύ περισσότερο στη διαδικασία της δουλειάς μας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό μπορούσαμε να πετύχουμε στη συγκεκριμένη συγκυρία, αυτό πετύχαμε,
και μακάρι να πείσουμε τους, την ιατρική ομάδα ότι εμείς ακόμη και έτσι δεν επιβαρύνουμε το υγειικό φορτίο, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα όλο αυτό το διάστημα. Άρα λοιπόν θα ζητήσουμε το click site στις επόμενες ημέρες. Πάντως κύριε Φιλιππίδη, αναρωτιέμαι ότι τέτοια μέρα την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγει η απόφαση να μην ανοίξετε τη Δευτέρα τα μαγαζιά σας. Μια εβδομάδα μετά λένε ανοίξτε τα. Τι μεσολάβησε, τι άλλαξε μέσα σε μια εβδομάδα και πριν έπρεπε να είστε κλειστοί την περασμένη Δευτέρα και τώρα μπορείτε να ανοίξετε τη Δευτέρα το πρωί? Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χαρδαβέλα. Αυτό είναι που δεν καταλάβαμε κι εμείς, γιατί όλο το σκηνικό αυτό έγινε μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής. Την Τετάρτη είχαμε πάρει εντολή ότι ανοίγουμε τη Δευτέρα και την Παρασκευή συνεδρίασε η Επιτροπή των Μικροβιολόγων, των Λοιμοξιολόγων και, εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε ότι δεν πρέπει να ανοίξουμε. Η απάντηση ήταν ότι το υγειικό φορτίο ήταν πολύ μεγάλο για τη Θεσσαλονίκη και δεν ήθελαν να κάνουν ούτε ένα κρούσμα πλάς. Και θεώρησαν ότι το λιανεμπόριο θα κάνει ένα κρούσμα πλάς. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια για να πείσουμε τους λοιμοξιολόγους ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ κρούσμα και δεν ευθυνόμαστε αν φτάσαμε στο σημείο της αύξησης του υγειικού φορτίου, μιας και εμείς είμαστε 75 μέρες κλειστά. Άρα πώς ανεβάσαμε εμείς το υγειικό φορτίο? Με αυτή η προσπάθεια απέδωσε, από ό,τι καταλαβαίνετε, πολλά τηλεφωνήματα, πολλή κίνηση. Μια επιστολή στείλαμε σαν εμπορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης, μια ανοιχτή επιστολή την Πέμπτη το πρωί προς τους λοιμοξιολόγους, σεβόμενοι το έργο τους, σεβόμενοι την ευθύνη την οποία έχουν για να μας βγάλουν από αυτή την κρίση, και τους είπαμε όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είχατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, είχε ανέβει επάνω και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Αυτό είναι αυτό που λέτε, το οποίο εμείς δεν τον είδαμε όμως, τον κύριο Κοντοζαμάνη. Όχι, εξέτασε υγειονομικά, δεν είδε το θέμα με τους υγειονομικούς παράγοντες και συνετέλεσε στο να πάρθει απόφαση. Πολύ πιθανόν. Εγώ αυτό που ξέρω ήταν ότι η κυβέρνηση έκανε μια τεράστια προσπάθεια μαζί με τη δική μας προσπάθεια για να μας ανοίξει με κάποιο τρόπο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης το πολέμησε όλο αυτό το διάστημα. Σύσσωμη η πόλη που πολεμούσε, από τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τον Υπουργό μου. Έγινε την Πέμπτη, νομίζω, μια συνάντηση. Όλοι μαζί πολεμήσαμε για να ανοίξουμε την αγορά. Πάντως, και φυσικά το αποτέλεσμα ήταν. Κύριε Φιλιππίδη, αναρωτιέμαι αν μπορεί να δουλέψει το πράγμα έτσι και τις ημέρες του Πάσχα, ή πρέπει κάτι να αλλάξει για τη λειτουργία των μαγαζιών σας. Σας το λέω εγώ εκ των προτέρων, δεν μπορεί να δουλέψει η αγορά με click away. Ωστόσο, το πρωί θα ανοίξει η αγορά με αυτές τις συνθήκες, μια κοπιά το πρωί. Ξέρετε, εμείς οι έμποροι έχουμε μάθει να λειτουργούμε με την ελπίδα και, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να πείσουμε με τη συμπεριφορά μας, αν μη τι άλλο και με την προστασία που θα προσφέρουμε στον κόσμο, να ανοίξουμε με πραγματικές συνθήκες, γιατί μόνο με πραγματικές συνθήκες μπορεί να δουλέψει το υπόλοιπο. Κύριε Φιλιππίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, γεια σας. Να είστε καλά, κύριε Χαρδαβέλα. Να είστε καλά. Ναι, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι, φτάνοντας στην απελπισία, είπαν έστω και αυτό. Αρκεί να βάλουμε ένα ευρώ στη τσέπη μας. Έχουν να βάλουν ένα ευρώ στη τσέπη τους εδώ και 5-6 μήνες. Click away, σου λέει, για να το παλέψουμε, να τους δείξουμε ότι μπορούμε να πάμε και λίγο παρακάτω και λίγο καλύτερα. Και ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς. Ναι. Στη διασπορά. Έχουν απόλυτο δίκιο. Και θα δείτε ότι και τα αποτελέσματα που θα έχουμε την Πέμπτη για το λιανεμπόριο δεν θα είναι ότι επιβαρύνθηκε. Ναι, βέβαια. Και εγώ δεν πιο πολύ θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει με το άνοιγμα των λυκείων στις αντίστοιχες 10 μέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρονοδιάγραμμα. Είπαμε μέχρι 30 Απριλίου. Ελπίζει η κυβέρνηση να έχουν καλυφθεί οι πολίτες άνω των 60 ετών. Μακάρι να είναι τα πράγματα έτσι. Το θεωρώ πάρα θα έρθει δύσκολο. Και έρχεται και το άλλο εμβόλιο 75.000 στην αρχή, βέβαια. Johnson & Johnson. Πάντως, έχουμε μία παρτίδα 450.000 εμβόλια της AstraZeneca, πρώτη. Δεύτερη παρτίδα, άλλες 450.000. AstraZeneca πάλι. Και έχουμε και 75.000 σε πρώτη φάση και μετά Johnson & Johnson. Και μετά το Μάιο έρχονται πολλές. Της Pfizer. Το θέμα είναι ότι 1.200.000 δόσεις. Το θέμα είναι ότι αυτές οι 900.000
δόσεις της AstraZeneca, πώς ο κόσμος θα τις αντιμετωπίσει. Δηλαδή θα πάνε ή έχουν φοβηθεί. Έκανα ένα ρεπορτάζ σήμερα. Φοβάται ο κόσμος. Το 60% έχουν αναβάλει το ραντεβού. Έχουν αναβάλει. Πάνε και πηγαίνανε και αλλάζανε και τα ραντεβού. Και μάλιστα... Λάθος όμως. Ναι, αναρωτιούνται πολλοί αν μπορούν να έχουν κάνει τη AstraZeneca. Τη μία δόση, αν να μην κάνουν τη δεύτερη. Ναι, τη δεύτερη. Θα χάσουν το εμβολιαστικό, το εμβολιαστικό δεδομένο. Γιατί το εμβόλιο για να αποκτήσεις ανοσία σε σημαντικό βαθμό θέλει και τις δύο δόσεις. Και τις δύο δόσεις. Δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Και ας μην ακούνε πολλά έτσι fake που βγαίνουν προς τα έξω. Και τα κρούσματα που έχουν ακουστεί δεν έχουν αποδοθεί 100% στον εμβολιασμό. Και σαν παράδειγμα, εγώ δεν μιλάω για πουθενά άλλου. Παίρνω την Αγγλία. Στην Μεγάλη Βρετανία έχουν εμβολιαστεί με AstraZeneca 30 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια, τώρα μπορεί να είναι και 30 αυτές τις μέρες. Τα περιστατικά που είχαν ήταν 31, τα οποία τα ψάχνανε που οφείλονταν. Ξέρετε και για να μάθω κάτι όμως. Έτσι, για να λέμε τις αλήθειες. Έστω και ένας θάνατος. Βέβαια. Ένας. Ο ένας να μετράει. Υπάρχει. Συμφωνώ. Σου λέω ότι μπορεί να είμαι κι εγώ ο ένας. Συμφωνώ. Είναι φόβος. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό ρυθμιστικό διάλειμμα μέσα τώρα και συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε ότι σε λίγο ανοίγουν τα τηλέφωνα και για εσάς, που είναι το 211-1860-001. Μπορείτε να μας δείτε ό,τι θέλετε, μπορείτε να ρωτάτε τη γιατρό μας, την κυρία Νεμοδουρά, ό,τι θέλετε και τα λέμε μεταξύ μας. Πάντως το επάγγελμα του νοσηλευτή, του νοσηλευτή και του γιατρού ακόμα δεν έχει γίνει ανθυγινό και ειλικρινά θα περίμενα, μπορεί να φαίνεται τις δύσκολες αυτές στιγμές υπερβολή, όμως οφείλουμε μια ενίσχυση των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή δίνουν αγώνα. Το έχουμε πει σε αυτήν την εκπομπή και άλλη φορά και το ξέρω ότι μας ακούνε από την κυβέρνηση και εφαρμόζουν μερικά πράγματα. Εγώ θα κάνω μια έκκληση. Ναι. Έχει σημασία. Σαν απότερο δίνουν τον εαυτόν τους. Δεν δουλεύουν μόνο τα ωράρια που νομίζουν. Τα ωράρια πάνε πέραν των καθορισμένων. Σε ώρες που άμα εφαρμόζαν τα ωράρια θα υπήρχαν λοιπόν, θάνατοι. Και κάτι ακόμα. Είπαμε, χρειάζεται και ένα χέρι να δημιουργηθεί κάτι, να δίνουν οδηγίες. Κατακλείζονται όλοι οι γιατροί. Το ξέρουν, οι συνάδελφοι που με ακούνε το ξέρουν. Παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο και ρωτάει και λέει έχω πυρετό τόσο. Τι να κάνω, πού να πάω, πώς να πάω, τι πρέπει να κάνω. Πραγματικά δίνεται ένας μεγάλος αγώνας. Και τελειώνω. Θα ήθελα να πω ότι... Ξέρετε, όταν κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο, συνήθως πάνε με το ασθενοφόρο. Γιατί δεν είναι εύκολο να τους μεταφέρει κάποιος, έναν θετικό, να τον μεταφέρει συγγενικό πρόσωπο. Ναι, γιατί φοβάται, θα κολλήσει. Φοβάται και τα λοιπά. Ούτε μπορεί να πάει με το αυτοκίνητό του για να τα αφήσει πού αφού θα εισαχθεί. Γι' αυτό βλέπουμε και όλο αυτό το χαμό των ασθενοφόρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάνω έκκληση λοιπόν, γιατί μας ακούν. Ας κάνουμε ένα... call center, να δίνουμε ώρες να συνδέονται στα τηλέφωνα με γιατρούς. Ακριβώς. Που να δίνουν οδηγίες. Σωστή. Ανάλογα με αυτό που έχει ο καθένας, τι θα κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πολύ λίγα λεπτά, και μετά συνεχίζουμε και με εσάς, γιατί τα τηλέφωνα του σταθμού ήδη έχουν ανοίξει για τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, να ολοκληρώσω το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης έτσι όπως το έχουν αυτή τη στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου, που έλεγα λίγο πριν, ότι 30 Απρίλη θα έχουν καλυφθεί, πιστεύουν οι πολίτες άνω των 60 ετών με τον εμβολιασμό. Πριν το Πάσχα θα γίνει απελευθέρωση των μετακινήσεων από νομό σε νομό, πιθανότατα να μας αφήνουν να πάμε στο χωριό να κάνουμε το αρνί μας. 10 Μαΐου επαναλειτουργεί η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους, δηλαδή εστιατόρια τα οποία θα έχουν τραπεζάκια έξω, όχι μέσα. Αυτά 10 Μαΐου τα υπολογίζουν. Και 15 Μαΐου είναι η επίσημη πρεμιέρα τουρισμού και άνοιγμα της κρουαζιέρας. Έτσι. Και από εκεί και πέρα πάμε. 20 Μαΐου, πιθανά οριστικό τέλος των περιοριστικών μέτρων, αλλά μάσκες και αποστάσεις θα πρέπει να έχουμε. Και τέλος Μαΐου, οι πρώτοι εμβολιασμοί κάτω των 60 ετών. Τέλος Μαΐου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί, γιατί υπάρχουν δυσκολίες.
Υπάρχουν από μέρα σε μέρα ανατροπές, αλλά αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των κρουσμάτων. Ακριβώς. Και λοιπόν, από τη βαρύτητα των κρουσμάτων. Σωστό. Λοιπόν, η ώρα είναι και έχουμε 20 λεπτά μπροστά μας για να τελειώσουμε, οπότε πρέπει να έρθουμε κατεπηγόντως σε εσάς, να ξεκινήσουμε τις επαφές μας με τον κύριο Νίκο από τον Πειραιά. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριε Χαρδαβέλα. Γεια. Κύριε Χαρδαβέλα, θέλω να μου πείτε εάν το άνοιγμα του λιανεμπορίου θεωρείται άνοιγμα. Αυτό το click away και το click in shop, δηλαδή δεν τρέπονται λίγο. Δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό είναι μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτε. Τρεις μέρες ανεβαίνω στην Ερμού, τα μαγαζιά ένα άτομο, μηδέν, κλαίνε όλοι. Από αυτό λοιπόν βγάζουμε το συμπέρασμα ότι θέλουν να κλείσουν τα μικρά μαγαζιά, κύριε Χαρδαβέλα. Θέλουν να επιβιώσουν μόνο τα πολυκαταστήματα. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή δείχνει καθαρά ότι οι άνθρωποι είναι άμυαλοι και ανόητοι. Και κάτι άλλο, αυτοί που είναι σε αναστολή και στις κλειτώμενες επιχειρήσεις από τον Νοέμβριο 8 μήνες, πότε θα πάνε στη δουλειά τους, κύριε Χαρδαβέλα? Άνθρωποι που παίρνανε 1000 ευρώ, 1200, 1500, εγώ συγκεκριμένα, θα σας πω έπαιρνα 1500 και είμαι με 534 από τις 8 Νοεμβρίου. Αυτά, κύριε Χαρδαβέλα, δεν είναι χάλια. Μάλιστα. Αυτά δεν είναι χάλια. Αν θέλετε να απαντήσετε, θα πω και εγώ. Κάθε μέρα οι γιατροί, γιατρός που είναι δίπλα. Για να ακούσουμε, να ακούσουμε την κυρία Νεμπορία. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η πλειοψηφία πάρα πολλοί γιατροί που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα δεν έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι το λιανεμπόριο συνετέλεσε στην αύξηση των κρουσμάτων. Αλλού ήταν η χώρη στην οποία εστιαζόταν αφενός. Από την άλλη όμως, οφείλω να πω και ο κόσμος έχει την ευθύνη του, γιατί και η πλειοψηφία του κόσμου δεν πρόσεξε. Όχι, σαφέστατα να ανοίξει το εμπόριο κανονικά. Για μένα θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό που είχε γίνει πέρυσι 15 Μαΐου, που περίμενες έξω και έμπαινε με τη σειρά, έμπαινε ένας-ένας ανάλογα με τα τετραγωνικά, 2-2, 3-3, ανάλογα με τα τετραγωνικά στο κάθε κατάστημα. Αυτά κύριε Νίκο, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Να συμπληρώσω αυτά που είπε και η Ανεμοδουρά. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι όλο αυτό γίνεται για να κλείσουν οι μικροί και να μείνουν οι μεγάλοι. Ότι υπάρχει ένα μα δεν έχουν ανοίξει και τα μεγάλα, ναι, τα μόλ. Υπάρχει ένα σχέδιο συνομωτικό. Δεν ανοίξαν τα μεγάλα μόλ. Με την κυβέρνηση κλπ. Δεν υπάρχει ο θέμα, δηλαδή να μείνουν οι μεγάλοι. Εξάλλου και πολιτικά δεν συμφέρει το να μείνουν 5-10 μεγάλοι και να κλείσουν 100.000 και μικροί. Και τώρα κύριε Χαρδαβέλα. Άρα λοιπόν μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι. Ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες να μείνουμε στους μεγάλους. Απλά τα πολυκαταστήματα παίρνονται μέτρα δεν άνοιξαν. Που μπορεί να είναι και λάθος ή μπορεί να μην έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κάποιες προτάσεις των λοιμοξιολόγων ήταν λίγο φοβικές και δεν εκμηριώθηκαν όπως θα έπρεπε. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο Χαλάνδρι να ακούσουμε τον κύριο Απόστολο. Κύριε Απόστολο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα, κύριε Άννα Μουδουρά. Καλησπέρα. Στις 20 Δεκεμβρίου στο Έθνος είχα δει ένα πίνακα που αξιολογούσα τα εμβόλια. Μάλιστα. Και έλεγε το Άστρα 1,78 ευρώ. Ναι. Το Pfizer 14 ευρώ. Το Johnson 8,5 και το Moderna 18. Δηλαδή η Άστρα τι κάνει, φιλανθρωπία κάνει και το κατεβάζει ή είναι γεννόσιμο? Για να ακούσουμε. Ξέρουμε μόνο όχι, τα γεννόσιμα. Όχι. Τώρα μην τα λέμε έτσι. Γιατί οι τιμές καθορίζονται ανάλογα με το κόστος παρασκευής τους και το κόστος των κλινικών μελετών. Η Moderna και η Pfizer χρησιμοποίησαν μια άλλη μεθοδολογία εμβολίου. Δεν είναι αδρανοποιημένο μικρόβιο, είναι mRNA και τα λοιπά, είναι άλλη τεχνολογία. Αυτό έχει σημασία. Το κάθε εμβόλιο, όσον αφορά τα δύο, τη Moderna και τη Pfizer, η Άστρα έχει 1,2, αλλά από κάθε μπουκαλάκι βγαίνουν, όπως και στα άλλα βέβαια, βγαίνουν 6 εμβόλια. Το αντίστοιχο που είναι της Johnson & Johnson, που είναι της ίδιας περίπου σαν την Άστρα εμβόλιο, είναι μονοδοσιακό. Δηλαδή το κάθε μπουκαλάκι ένα εμβόλιο. Καταλάβατε?
Και επίσης τα άλλα είναι διπλές δόσεις. Γι' αυτό έχουν αυτές τις διαφορές και τα κόστη που παρασκευάζονται. Έχει σημασία και οι χώρες στις οποίες παρασκευάζονται. Μην το πηγαίνουμε εκεί, γιατί άλλα πράγματα ελέγχουν την αξιολόγηση των εμβολίων. Πάντως, μιλάμε για ένα οικονομικό πόλεμο, έτσι, που συμμετέχουν η Ρωσία με το Σπούτνικ, οι Αμερικάνοι με τα δικά τους Pfizer και οι Βρετανοί και Moderna, οι Σουηδοί με τα άλλα. Οι Βρετανοί με το δικό τους της Οξφόρδης, οι Κινέζοι. Βεβαίως. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο, γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια βεβαίως εμβόλια, τα οποία είναι τεράστια λεφτά. Τεράστια. Και δεν θα σταματήσουν εδώ. Έτσι. Θα έχουμε και άλλα κύματα εμβολιασμού. Δεν είναι ότι κάναμε και τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε στην Κυψέλη να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη τώρα. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα, κύριε Ανεμοδουρά, κύριε Χαρδαβέλα. Ορίστε. Καλησπέρα. Κύριε Ανεμοδουρά, δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Πρώτον, μας είπαν κατ' επανάληψη ότι αν πράγματι προκαλεί θρόμβωση το εμβόλιο της AstraZeneca, τότε κινδυνεύουν κυρίως αυτοί που πάσχουν από θρομβοπενία. Είναι σωστό αυτό? Κοιτάξτε. Εδώ είναι η θρομβοκυτάρωση κάνει το εμβόλιο και κάνει και θρομβοπενία και κατ' επέκταση αιμορραγία. Είναι ένα σύνδρομο το οποίο έχει θρομβοπενία, αιμορραγία ή θρόμβωση. Είναι σύνδρομο, μην μπούμε στα ιατρικά, όμως δεν είναι έχει... Είναι σωστό πάντως αυτό ότι αυτή ακριβώς, ακούστε με. Θρομβοπενία κάνει αιμορραγία. Καταλάβατε? Ενώ η θρομβοκυτάρωση κάνει εμβολή. Μα όμως είναι το αντίθετο, δεν είναι από την... Ακριβώς είναι το αντίθετο, όμως είναι ένας μηχανισμός που έχει να κάνει με το αιμοποιητικό σύστημα. Όμως, μάλιστα, παρόλα αυτά, απεδείχθη ότι δεν είναι και τα κρούσματα που παρουσιάστηκαν δεν αποδόθησαν 100% στο εμβόλιο, όμως παρά όλα αυτά είδαν ότι επειδή ήταν σε νεότερες ηλικίες, είδαν ότι κάποια περιστατικά που είχαν ένα ιστορικό, γι' αυτό όταν πηγαίνει κάποιος να κάνει το εμβόλιο, ο γιατρός που παρίσταται και παίρνει και το ιστορικό, κρίνοντας την γενική εικόνα του ασθενούς και την κατάσταση και τα φάρμακα που παίρνει, του λέει να κάνει το εμβόλιο, συνεχίζεται δηλαδή ο εμβολιασμός ή αποτρέπεται. Μάλιστα. Αυτά και Δημήτρη κάτι μου. Κάτι άλλο να ρωτήσω, κάτι άλλο. Ναι. Έδωσαν μεγάλη σημασία δίνουν στον τρόπο απομάκρυνσης των χρησιμοποιημένων μασκών. Ο ιός της μάσκας μένει πολύ χρόνο ενεργός. Βέβαια, μένει. Ανάλογα το υλικό. Μπορεί να μείνει από 2 ώρες, 3 ώρες... μέχρι περισσότερο. Εξαρτάται και το υλικό. Γι' αυτό η σωστό... δεν είναι αφορά 2 ώρες, αφορά ημέρες, πολλές. Πρέπει να, αν έχει τόση σημασία το πώς θα απομακρυνθούν οι χρησιμοποιημένες μάσκες, σημαίνει ότι ο ιός θα παραμένει ενεργός επί πολλές ημέρες. Ακούστε, σε αυτούς, όχι, ακούστε. Τις μάσκες τις φοράνε και αυτοί οι οποίοι είναι προσβεβλημένοι και ο γενικός πληθυσμός που δεν έχει πρόβλημα. Οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ή πηγαίνουν στο νοσοκομείο ή στα κέντρα υγείας, οι μάσκες που τους δίδονται ή απομακρύνονται πηγαίνουν στα απόβλητα, τα ιατρικά απόβλητα, τα μολυσματικά ιατρικά απόβλητα και ακολουθούν την οδό τη σωστή. Ο γενικός πληθυσμός καλό είναι όταν πετάει τη μάσκα να τη βάζει σε κάποιο χώρο μέσα σε ένα σακουλάκι και να τα πετάει στα σκουπίδια του, αλλά μιλάμε για πληθυσμό που δεν νοσεί. Μάλιστα. Αυτά για Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Προχωράμε στην κυρία Φανή από τον Άγιο Δημήτριο. Καλησπέρα, κυρία Φανή. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα και στην κυρία Νομοδωρά. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Με ακούτε? Ναι, βέβαια. Ναι. Άκουσα το μεσημέρι και έχω αναστατωθεί στον Αλφα το δελτίο και είπε ότι τα παιδιά που θα κάνουν το τεστ και θα βγαίνουν θετικά θα απομακρύνονται εκτός από το σχολείο και από την οικογένειά τους. Τι εννοούνε με αυτό? Όχι, νομίζω ότι κάποιο λάθος θα πρέπει να έγινε. Καταρχήν... Έτσι το άκουσα. Μπράβο, ναι, κάτι δεν ήταν σωστή ίσως έκφραση. Τα άτομα τα οποία θα βγαίνουν θετικά
Ακολούθως... Για τα παιδιά, τα παιδιά. Τα παιδιά. Θα ακολουθεί μοριακό τεστ ή rapid test για να επιβεβαιωθεί το self-test και θα πηγαίνει στην οικογένειά του, βέβαια με τα μέτρα προστασίας, ναι, όπως γίνεται και τώρα. Δεν θα απομακρύνονται από την οικογένεια, όχι, λάθος. Όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος, κυρία Πάνη. Είναι λάθος, θα απομακρυνθεί το παιδί από την οικογένεια ούτε ένα στο εκατομμύριο. Δεν έχει γίνει πουθενά και δεν πρόκειται να γίνει. Μα δεν σημαίνει και πρόληψη. Είναι αυτό που είπε η γιατρός μας, δηλαδή κάνει το self-test το παιδί, βλέπει ότι να χτυπήσει το ξύλο το έχει το πρόβλημα, πάει για επιβεβαίωση με rapid. Μπαίνει σε πλατφόρμα για να γίνει το rapid. Επιστρέφει σπίτι του, βεβαίως, να είναι καλά, μένει σπίτι του και ομιγέννητο. Με τα μέτρα προστασίας. Όλα αυτά. Και ομιγέννητο επιδεινωθεί η κατάσταση, τότε μπορεί να το πάρουν στο νοσοκομείο. Αλλά να πάρουν το παιδί και να το. Όχι, από την οικογένεια δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Και άλλωστε το παιδί μπορεί να νοσήσει και ελαφρότατα. Έτσι, βέβαια. Συνήθως τα παιδιά νοσούν ελαφρότατα. Πάμε λοιπόν στον επόμενο, στον κύριο Νίκο από το Περιστέρι. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Ναι, σας είχα ξαναπάρει και η κυρία Ροδουρά μου είπε. Με ακούτε? Ναι, ναι. Και μου είχε πει για τα σαλεύω τα φάρμακα. Αυτά δεν είναι γενώσιμα και δεν, ο γιατρός μου εγκρίνει από το νοσοκομείο τα κανονικά. Όμως τα πήγανε διπλάσια τιμή. Και δεν υπάρχει γενώσιμο. Και με βάζει και από 160, 16 να πληρώνω 80. Ακούστε κύριε, δύο λεπτά για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Εάν δεν υπάρχει γενώσιμο στην κατηγορία του φαρμάκου που σας έχει γράψει ο γιατρός, ναι, δεν αλλάζει η τιμή, δεν αλλάζει το ποσοστό σας. Τελεία και παύλα. Εάν δεν υπάρχει γενώσιμο στην αγορά, θα πληρώσετε με 0% εφόσον είχατε εκάστο και το χάσατε, με 0 συμμετοχή, εάν δεν υπάρχει γενώσιμο. Τελεία. Ναι, αλλά μου είπε ο φαρμακοποιός μου ότι τώρα το αλλάξανε και μπορεί να το γυρίσουν πίσω αν κάνουν φασαρία. Εγώ σας το είπα, ξανακάνει. Κύριε, ακούστε με. Εάν δεν, ναι, υπάρχει γενώσιμο του φαρμάκου που σας έγραψε ο γιατρός, η συμμετοχή σας είναι, εφόσον έχετε χαμένο ΕΚΑΣ, 0% επί της... Εγώ παίρνω... τότε 25% ή 25% ή 10% συμμετοχή. Δεν θα πλήρωνα μέχρι πριν ένα μήνα. Ωραία. Εφόσον δεν υπάρχει γενώσιμο, το ξαναλέω, η συμμετοχή σας είναι εντάξει, αυτή που είχατε. Εντάξει, να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Ναι. Για τα εμβόλια αυτά τα τέτοια άστρα, πώς θα λέτε, που δεν... Ποιος θα πάει, να πάει ο Μητσοτάκης να το κάνει. Εγώ το έκανα. Τι εμβόλιο έκανε, ρε. Νίκο, τι εμβόλιο έκανε. Τι εμβόλιο κάνατε, κύριε Νίκο. Αυτό πώς το λένε, που το λένε. Τι εμβόλιο, Pfizer, AstraZeneca. Αυτό που τα κυρώνουν όλοι. Τι λέει η κυρία Νομοδουρά, 500.000 και 400. Άστρα, ναι. Κύριε, ακούστε, το εμβόλιο που κάνατε ήταν αυτό το οποίο κάνατε βάσει της ηλικίας σας. Τι ηλικία έχετε? 74 έχω, εντάξει, ημερομηνιακά είμαι, εντάξει. Αλλά τώρα για τη δεύτερη φορά πότε θα πάω? Δεν πάω. Κύριε, για τη δεύτερη φορά κάνατε, καταρχήν κάνατε Pfizer. Δεν κάνατε Άστρα, κάνατε Pfizer. Ναι, εάν είσαστε 74 έκανε Pfizer. Άστρα, το Άστρα. Το Άστρα έκανες? Πώς κάνατε? Ναι, ναι, το Άστρα. Πώς κάνατε, αφού είσαι 70 χρονών μάλιστα. 74 είπατε. 74 είμαι. Οι 74 ετών δεν κάνανε το Άστρα. Το εκκλησιακό κέντρο. Στο εκκλησιακό κέντρο, εάν πήγατε στην Κηφισίας. Όχι, πήγα στο Περιστέρι που άφησε στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι, αυτό το καινούριο. Πρώτη μέρα, πρώτη του μηνός. Το καινούριο. Μπορεί εκεί πέρα να του κάνω Άστρα. Ναι, εκεί είχα Άστρα. Ναι, 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 έτσι είναι. Μπορεί να κάνετε AstraZeneca. Και λοιπόν, πότε σας έχουν πει να κάνετε τη δεύτερη δόση? Στις 18 Ιουνίου. Έχετε κάνει Άστρα. Αυτό είναι. Αλλά έχετε κάνει Άστρα, Άστρα έχετε κάνει. Άστρα, έχετε. Να πάτε να κάνετε για το δεύτερο. Δεν πάω τώρα. Φοβίζει η γυναίκα μου, δεν θα πεθάνει. Και ήδη ακύρωσε το δικό της. Πάθατε κάτι που το κάνατε? Όχι, μια χαρά είμαι. Ε, τότε. Δεν θέλω να το κάνω, το φοβάμαι. Κυρία, κοιτάξτε, κάνατε την πρώτη δόση, μη χάσατε τον εμβολιασμό. Εφόσον... Δεν σας έκανε η δόση τίποτα και...
Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα αυτά λοιπόν, για δεν να τελειώνουμε είναι. Και Γιώργο, ακούσα να σου πω γιατί περιμένουν και πάλι πολλοί να μιλήσουν. Δεν είναι σωστά να λέγονται αυτά τα πράγματα. Κύριε Γιώργο, πρέπει να πάει να κάνετε και το δεύτερο AstraZeneca. Δεν κινδυνεύετε, διότι είναι κρίμα κάνετε το ένα και να το αφήσετε στη μέση. Αυτά έχουμε να πούμε και πάμε στον κύριο κάποιοι Γιώργο. Κάποιοι θέλουν να κάνουν εμβόλιο. Έτσι. Πάμε σε έναν άλλο κύριο Γιώργο που είναι αυτός από την Ανάβησο. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στην κύρια Νομοδουρά. Γεια σας. Να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή και πάντοτε επίκαιρη. Αλλά θέλω να επισημάνω κάποια πράγματα. Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά και εκεί έχω κάποιους ενδυασμούς. Προσπαθούμε τώρα τα εγγόνια να τους κάνουμε αυτό το τεστ, ναι. Και τα λοιπά. Ναι. Η ψυχολογία των παιδιών δεν πάει καλά. Μπορούν να το καταλάβουν οι έχοντες κάποια θέση σε αυτό το κουβέρνο που μας κυβερνάει, ότι έχουν τα παιδιά, δεν μπορώ να βρω άκρη. Δηλαδή η ψυχολογία τους είναι τραγελαφική. Κύριε Γιώργο, ακούστε να σας πω κάτι. Η ψυχολογία όλων μας είναι τραγική, όχι μόνο των παιδιών. Και μου η ψυχολογία και η δική μου και της κυρίας Ανεμοδουρά και η δική σας. Δεν είναι θέμα ψυχολογίας αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν τα εμβόλια, διότι τα εμβόλια θα μας βοηθήσουν να βγούμε από αυτή την τραγωδία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ένα αυτό. Δεύτερον, το παιδί πρέπει να κάνει το εμβόλιο, ακόμη και αν αυτό το στεναχωρεί, διότι θα πάει στο σχολείο και δεν θα το δεχθούν στο σχολείο και εκεί πέρα θα έχει μεγαλύτερο ψυχολογικό πρόβλημα, διότι δεν θα τον αφήσουν να μπει στο σχολείο του ενώ θα μπαίνουν τα άλλα παιδάκια. Άρα λοιπόν, από οποιαδήποτε περίπτωση αν το δείτε, το παιδάκι καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει ένα ψυχολογικό βάρος, αλλά πρέπει δυστυχώς να κάνει το εμβόλιο για να μπει μέσα στη μαθητική κοινότητα και να πάει στο σχολείο του. Αυτά έχω να σας πω κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα το βράδυ κοντά μας, σε μια δύσκολη βραδιά για μένα, λόγω της δολοφονίας του φίλου μου, του συναδέλφου μου. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Ανεμοδουρά που είναι κοντά μας. Και θα τα πούμε βέβαια αύριο το βράδυ 9:30 όπως πάντα. Να είστε καλά, καλή νύχτα.